Μέχρι τώρα, στο ψάρεμα του Κυπρίνου, χρησιμοποιήσαμε boilies, μαλαγρώνοντας 2 ή 3 ημέρες πριν από το κυρίως ψάρεμά μας. Στο σημερινό μας θέμα, θα δούμε πώς μπορούμε να προσελκύσουμε γρήγορα τα ψάρια, μαλαγρώνοντας με σπόρους για τις ημερήσιες εξορμήσεις. Οι σπόροι, αφού προετοιμαστούν κατάλληλα, αφήνουν έλαια στο νερό, μαζεύοντας γρήγορα τα ψάρια. Ο σπόρος που θα μας απασχολήσει είναι το καναβούρι, ένα διαχρονικό και πολύ αποδοτικό δόλωμα στα γλυκά νερά με άμεση προσέλκυση. Το καναβούρι έχει ειδικότητα να χρησιμοποιείται σαν μαλάγρα, σαν ένα χαλί από ελεύθερα δολώματα, πάνω στο οποίο θα ψαρέψουν μεγαλύτερα δολώματα όπως τα boilies. Απαραίτητη προϋπόθεση για τον ψαρά των γλυκών νερών είναι να γνωρίζει τις ιδιαίτερες συνθήκες του καιρού, τα περάσματα και τις συνήθειες των ψαριών, έτσι ώστε να μαλαγρώσει με καναβούρι συγκεκριμένες περιοχές που ήδη γνωρίζει ή που μπορεί να αντιληφθεί από την εμπειρία του. Πριν βέβαια από το στήσιμο του εξοπλισμού, ο ψαράς θα πρέπει να προετοιμάσει το καναβούρι σωστά από το σπίτι. Η διαδικασία είναι η εξής. Αφού προμηθευτούμε 1 κιλό περίπου καναβούρι, το οποίο είναι αρκετό για ένα ημερήσιο ψάρεμα, το αφήνουμε να μουλιάσει για 1 ημέρα. Στη συνέχεια το βράζουμε για 15 με 20 λεπτά και αφού κρυώσει, το τοποθετούμε σε αεροστεγές δοχείο και το αφήνουμε ακόμη 1 ημέρα για να ελευθερώσει τα έλαιά του στο νερό. Πίσω στην ψαρέφτρα μας, το καναβούρι τοποθετείται στο ειδικό πυραυλάκι μαλαγρώματος με το οποίο κάνουμε συνεχόμενες βολές στα ακριβή σημεία που ψαρεύει το κάθε καλάμι. Βέβαια, υπάρχει και άλλος τρόπος μαλαγρώματος για πιο κοντινές αποστάσεις. Για πιο κοντινές αποστάσεις θέλουμε δηλαδή να μαλαγρώσουμε πιο κοντά για να προσελκύσουμε.